Η Ένωση επέστρεψε μετά από 17 χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο οποίο προσήλθαν 35.000 θεατές και δημιούργησαν πανηγυρική ατμόσφαιρα. Τα 4 γκολ της ΑΕΚ επί της Καλυθέας και η επιστροφή της στο Ολυμπιακό Στάδιο δημιούργησαν ατμόσφαιρα γιορτής. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής και 35.000 φίλων της αποθέωσαν τους παίκτες. Αισθάνθηκες ότι ήταν μια καλή έδρα, θα είναι φέτος για την ΑΕΚ? Τι, η εντράρα είναι, πολύ καλή έδρα. Εμείς νιώθαμε το κόσμο πάρα πολύ κοντά. Για μένα είναι έδρα, είναι έδρα. Από 2 γκολ πέτυχαν ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ο Αλεσάνδρε Σοάρες, ενώ για την Καλυθέα είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 ο Κυριάκος. Η ποιότητα της νέας έδρας της ΑΕΚ έφερε στο Ολυμπιακό Στάδιο ανθρώπους όλων των ηλικιών. Τα πέρναν τα παιδιά σε άλλο γήπεδο? Να σας πω την αλήθεια, Ριζούπολη, αν πέσαμε όχι. Εδώ όμως, ναι. Πώς σου φαίνεται σε Καλά. Original, ωστόσο, δεν ήταν όλα ρόδινα, αφού λόγω προβλημάτων στον περιβάλλοντα χώρο δεν άνοιξαν όλες οι είσοδοι, με συνέπεια αρκετοί φίλαθλοι να διανύσουν μεγάλη απόσταση για να πάνε στις θέσεις τους. Στην Κέρκυρα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα με 2-0. Το πρώτο γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Γίτας και το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Εντιαγέ στο 30. Την ίδια ώρα και ο Ολυμπιακός άφηνε βαθμούς στον αγώνα με τη Χαλκιδόνα στην Νεάπολη, που έληξε ισόπαλος 1-1. Η ομάδα του Γιώργου Παράσκου άνοιξε το σκορ με το Δήμο, ενώ η ισοφάριση για τους Ερυθρόλευκους ήρθε με αυτογκολ του Ντάγκα. Τι γεύση έχουν τα βιολιά? Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που δεν περιγράφονται με λόγια.
είδαμε τα γκολ, αρκετά ωραία γκολ και κάποια λάθη αμυντικών όπως αυτό του Παναθηναϊκού αλλά και του Ηλία Τμπατζέτη στο ντέρμπι με τον Άρη. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα και, τη βαθμολογία. Σκόντα Εργοτέλης 3-0, Όφη Ηρακλής 2-1, Γάλλιο Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Χαλκιδόνα Ολυμπιακός 1-1, Κέρκυρα Παναθηναϊκός 2-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-2, Πανιώνιος Ιωνικός 1-0 και ΑΕΚ Καλυθέα 4-1. Βαθμολογία, η ΑΕΚ πρώτη, αίτητη με 13 βαθμούς σε 5 αγώνες. Ακολουθεί Παναθηναϊκός, Σκόντα Ξάνθη.